Καλώ ήρθατε, φίλε και φίλοι, στο κανάλι μα Θάνο Κόκαλ δημοσιογράφος. Σήμερα θα δούμε αναλυτικά και τα παρακάτω. Αυτό κρύβεται πίσω από το ατύχημα με το βιτιοφόρο στην Εθνική Οδό που έκλεισε το δρόμο με αποτέλεσμα ένα πρωτοφανέ μποτιλιάρισμα για πολλέ ώρε. Τι κάρφωσε ο Αντένα σε ζωντανή μετάδοση και τι έπαιζε την ίδια ώρα στο Sky όπου εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωνε την ώρα που έπαιζαν οι εικόνες με το απίστευτο μποτιλιάρισμα, ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Πήρε την απόφαση το ECDC που κατέταξε την παραλλαγή Έρης, την ίδια στιγμή που υπάρχει μπαράς δημοσιευμάτων για πολλές εισαγωγές και πολλά κρούσματα που εμφανίζονται αυτή την περίοδο. Ποιο μέτρο είναι υποσυζήτηση για να επανέλθει. Σήκωσε το λάβαρο κατά των νέων ταυτοτήτων ο πρώην Μητροπολίτης Αμβρόσιος γιατί μίλησε για πλάνη και της Εκκλησίας, γράφοντας «Ο διάβολος χορεύει και σε λίγο θα μας δηλητηριάσουν με τις νέες ταυτότητες». Αυτά και όχι μόνο, ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Σκηνέ από μια χώρα μπανανία στην κυριολεξία είχαμε όταν συνέβη το ατύχημα με το βιτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου που προκάλεσε το κλείσιμο του δρόμου με ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα πολλών ωρών. Ο οδηγό του βιτιοφόρου από τις λίγες πληροφορίες που έχουμε μάθει μέχρι στιγμής, αμέσως μετά την εκδήλωση του ατυχήματος, όπως είναι λογικό, αποχώρησε, έφυγε από το βιντεοφόρο και λίγο μετά συνελήφθη από τις αρχές οι οποίες τον ανακρίνουν. Ξεκινάω με αυτό γιατί θα πάμε και στις υπόλοιπες λεπτομέρειες που είναι επίσης πολύ σημαντικές, αλλά ξεκινάμε με αυτό γιατί, όπως είπα, έχουμε μάθει πολύ λίγες πληροφορίες μέχρι στιγμής για το πώς προκλήθηκε το ατύχημα. Υπό ποιε συνθήκε τηρήθηκαν όλοι οι κανόνε, όχι μόνο από πλευρά οδηγού και τι εταιρείε από του οποίου δεν έχουμε ακούσει το παραμικρό μέχρι στιγμή, αλλά γενικότερα αν τηρήθηκαν όλοι οι κανόνε ασφαλεία, κάτι το οποίο μπορεί να φέρνει ευθύνε και για τι αρχέ. Ευθύνε για τι αρχές και το λεγόμενο επιτελικό κράτο υπήρχαν ξεκάθαρα από αυτό που προκλήθηκε μετά το ατύχημα με ένα Μποτιλιάρισμα που δεν έχει προηγούμενο, άλλοι μιλάνε για 7 ώρε, για 8 ώρε, για 9 ώρε, μέχρι και για 10 ώρε απίστευτη ταλαιπωρία, όπου τα οχήματα ήταν ακινητοποιημένα. Οι πολίτε, ενώ επικοινωνούσαν με το 100, έπαιρναν λίγε πληροφορίε, χωρί λεπτομέρειε, χωρί σημαντικέ λεπτομέρειε, και γενικώ ήταν ξεκάθαρο ότι είχε επικρατήσει ένα αλαλούμ και μία συνεννοησία. Τι πρώτε ώρε ο Σκάι που έκανε και αυτό απευθεία σύνδεση με το σημείο που συνέβαιναν όλα αυτά, μία εκπρόσωπο τη αστυνομία, ενώ επαναλαμβάνω έπαιζαν εικόνε από το απίστευτο ποτηλιάρισμα που δεν κινούταν τίποτα. Η εκπρόσωπο λοιπόν τη αστυνομία είπε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα προβλήματα και ανάγκασε μέχρι και τον παρουσιαστή του Σκάι να τη ζητήσει το λόγο ότι Μα πώ γίνεται να τα λέτε αυτά την ίδια στιγμή που έχουμε απευθεία σύνδεση. Είναι, ήταν ζωντανά εκείνη την ώρα οι εικόνε που έπαιζαν. Ο Αντένα από τη μεριά του επέλεξε να δώσει το μικρόφωνο στου αγανακτισμένου πολίτε και να εκφράσουν το παράπονό του, να δώσουν λεπτομέρειε και να πούν την αλήθεια για αυτό που ήταν σε εξέλιξη εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν μόνο παιδιά ή άλλοι που είχαν τα σκυλιά του, παιδάκια που έκλεγαν, που είχαν φοβηθεί οι οδηγοί δεν. Περισσότερο δεν είχαν το κατάλληλο νερό μαζί τους, γιατί είχαν υπολογίσει για άλλη διαδρομή, άλλη διάρκεια διαδρομή, και καταλήξαμε στο σχεδόν να κάνουν διανυκτέρευση. Υπήρχαν και κάποιοι που ήταν ασθενείς, έπρεπε να μετακινηθούν γρήγορα. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, ευτυχώς, η ελληνική αστυνομία βοήθησε, τουλάχιστον συνόδευσε το όχημα μέχρι ένα σημείο. Μία άλλη οδηγός έδινε και την ώρα εκείνη τη στιγμή που... το πόσε ώρε ήταν μποτιλιαρισμένοι από την ώρα που ξεκίνησε γύρω στι 12.30 το ατύχημα. Από όσα δήλωσαν ο Σταύρος Μπαλάσκα και ο εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, δεν υπήρχε η σωστή πληροφόρηση την κατάλληλη στιγμή. Και έτσι δημιουργήθηκε το αλαλούμ. Δηλαδή η αστυνομία, όπω λέγεται, δεν είχε την ακριβή πληροφορία για το τι μετέφερε εκείνη τη στιγμή αυτό το βιντεοφόρο που είχε αρχίσει να έχει διαρροή, να τη τυλίγεται στις φλόγες. Ακολουθήθηκε μια διαδικασία, όπως προβλέπετε, για να υπάρχει μετάγγιση αυτού του επικίνδυνου φορτίου πράγματι, σε μια προσπάθεια να δικαιολογηθούν όσο ήταν δυνατόν φυσικά. Από κοινού και οι δύο αναφέρθηκαν σε ένα περιστατικό που είχαμε το 1999, όταν είχαν εξαλλαιωθεί τα πάντα σε ακτίνα 700 μέτρων και είχαμε και απώλειες μάλιστα. Το θέμα όμως είναι ότι είμαστε ακόμα σε συνθήκες και σε πρακτικές του 1999, αν είναι έτσι να το δεχτούμε. Δηλαδή από τότε δεν μάθαμε τίποτα, δεν μπορέσαμε να φτιάξουμε κάτι παραπάνω στα μέτρα ασφαλείας, να υπάρχουν δρόμοι έτσι ώστε εάν ξανασυμβεί δρόμοι να μπορούν να φύγουν τα αυτοκίνητα, όχι η παλιά εθνική οδός που είναι μία λωρίδα και ε, έκαναν οδύσια όσοι για ένα διάστημα τουλάχιστον πέρασαν από εκεί. Είμαστε λοιπόν ακόμα στο 1999. Γιατί το λέω, γιατί όταν θέλουν για άλλο λόγο να μας πείσουν ότι είμαστε στο 2023, ότι δηλαδή είμαστε μπροστά πλέον, σου λένε ας πούμε αν αντιδράσεις για τις ταυτότητες, ενέτη ναι, 2023, έτσι δεν λένε. Ε, αν πει κάτι για το ψηφιακό ευρώ που έρχεται ουσιαστικά για να καταργήσει τα μετρητά, μην κρυβόμαστε εν ναι, έτη 2023 με την τεχνολογία, με αυτά. Ότι δήθεν αν αντιδρά είσαι οπισθοδρομικό, αλλά όταν μα συμφέρει να τρέχουμε στο 1999. Εμεί όμω δεν θα ανατρέξουμε τόσο πολύ πίσω. Το καλοκαίρι του 2023, όταν πάλι! Γιατί αυτό το ξεχνάνε, δεν το, δεν το, γιατί δεν το αναφέρουν οι συνάδελφοι και τα άλλα μέσα ενημέρωση. Η Εθνική Οδός φίλε και Φίλοι, η Αθηνών Κορίνθου, πάλι είχε κλείσει για τις φωτιές. Επομένω, η λύση ποια είναι, εν 2023, ότι με το παραμικρό πρόβλημα, σημαντικό, σημαντικό, με το πρώτο πρόβλημα κλείνουν όλα και από εκεί και πέρα έχει σημασία αν θα ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, προφανώς και όχι. Γιατί αυτές είναι οι αποφάσεις που παίρνονται και αυτά είναι τα αποτελέσματα που έχουν. Είχε κλείσει φίλε και φίλοι η Εθνική Οδός πάλι για τις φωτιές αυτή τη φορά. Είχαμε πάλι τα ίδια, πολλοί είχαν εγκλωβιστεί σε διάφορα σημεία. Τα κτέλ δεν ξεκινούσαν γιατί ένας φίλος τηλεθεατής επικοινώνησε μαζί μου, ήταν παρόν στον ποτηλιάρισμα που έγινε με το βιντεοφόρο στην Αθηνών Κορίνθου και κινούνταν με κτέλ. Το κτέλ είχε ξεκινήσει από την αφετηρία του μόλις 20 λεπτά, όταν ενημερώθηκαν και ο οδηγό και οι επιβάτες, Χωρί όμω και πάλι πολλέ λεπτομέρειε, όταν ενημερώθηκαν ότι υπάρχει ένα ατύχημα με ένα βιντεοφόρο, είναι κλειστό ο δρόμο και επέστρεψαν πίσω στη βάση των κτέλ. Όπου και τα επόμενα δρομολόγια που ήταν η ώρα του να ξεκινήσουν, υπήρχε εντολή να μην ξεκινήσουν, ενώ στην, εθνική οδό, στην παλιά εθνική οδό εκείνη τη στιγμή. Έστω και μποτιλιαρισμένα, έστω με πρώτη Δευτέρα, τα οχήματα κινούνταν κανονικά. Αυτά λοιπόν είχαν επαναληφθεί φίλε και φίλοι και με τι φωτιέ. Επομένω, σίγουρα είναι σοβαρό να έχει ένα τέτοιο ατύχημα που είπαμε πρέπει να μάθουμε για τι λεπτομέρειε. Πώ προκλήθηκε. με ένα βιτιοφόρο να κουβαλάει τέτοιε τεράστιε ποσότητε υγραερίου, σίγουρα θέλει προσοχή. Ε, σίγουρα πρέπει να προφυλαχθεί η ανθρώπινη ζωή, αλλά από εκεί και πέρα, το να έχουμε ναι, τη 2023 10 ώρε ακινητοποιημένα τα οχήματα, φίλε και φίλοι, αυτό το πράγμα όπω καταλαβαίνετε, δείχνει μία ανικανότητα. Είπαμε, παίρνει φωτιά, κλείνουν οι δρόμοι. Ε, κλείνουμε τα δάση, κλείνουμε τα πάντα για να μην πάρει φωτιά. Έχουμε ένα τύχημα με βιντεοφόρο, κλείνει η εθνική οδός Έχουμε χιόνια. Κλείνει η εθνική οδό, μποτιλιάρονται τα οχήματα μέσα στο χιόνι όπω είχαμε δει το χειμώνα και το κράτο Σου επιβάλλει να είσαι εσύ εντάξει και να έχεις αλυσίδες ε, για το χιόνι αντιολιστικές στο όχημά σου, γιατί αν δεν τις έχεις θα φας πρόστιμο. Για να μας πούνε λοιπόν όλοι αυτοί που χειρίστηκαν πάλι αυτή την κατάσταση, από ένα σημείο και πέρα, γιατί δεν δικαιολογείται, ως ένα σημείο δικαιολογείται όταν έχει μια τόσο σοβαρή περίπτωση με υγραέριο. Αλλά από εκεί και πέρα, το να έχουμε 10 ώρες, θα φάει κάποιο ποινή. Εμένα, γιατί να με σταματήσετε με το όχημά μου και δεν έχω αλυσίδε, θα φάω πρόστιμο. Για εξηγήστε το μου. Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στην γνωστή πλέον στους περισσότερους από εσά. Την παραλλαγή που λένε ότι επικρατεί, την έρη. Μάλιστα, έχουν αρχίσει και δίνονται και στοιχεία τα οποία κουβαλάνε μαζί τους, όπως καταλαβαίνετε, πάντα και ένα τρόμο, μια ανησυχία για νέε νοσηλίε για τα περιστατικά, για τα κρούσματα που αυξάνονται και μέσα σε αυτό το κλίμα το ECDC αποφάσισε να κατατάξει και να αναβαθμίσει ουσιαστικά αυτή την παραλλαγή την Έρης ως ενδιαφέροντος μία κίνηση που είχε προηγηθεί και από τον αντίστοιχο παγκόσμιο οργανισμό. Στην εφημερίδα Τα Νέα, σε ένα πρωτοσέλιδο, από την 5η, το διαβάζω εδώ όπως είναι, 17 Αυγούστου του 2023, ένα από τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας ήταν για αυτή τη νέα παραλλαγή Έρης, όπου με μεγάλα μαύρα γράμματα μας ενημερώνει τον άλλο μήνα έρχεται το νέο τσιμπηματάκι και από κάτω ακριβώς υπάρχουν πέντε ερωτήματα για τη νέα απειλή, έτσι την ονομάζουν. Εγώ θα, θα πάω στο νούμερο 4 που δείχνει ότι κάποιοι έχουν αρχίσει και το συζητάνε, θέλουν να αρχίσει η συζήτηση περί αυτού. Γράφει λοιπόν το ερώτημα νούμερο 4 ο προβληματισμό. Πόσο πιθανό είναι να επιστρέψουν οι μάσκε, Αν κάποιοι έχουν στο μυαλό του και θέλουν να επαναφέρουν πάλι αυτό το μέτρο, καλό είναι να το πούν. Δεν χρειάζεται να παίζουμε παιχνίδια, με ερωτήματα, με ίσω με προβληματισμού. Γιατί περιγράψαμε πριν και το κλίμα ποιο είναι. Αλλά εμεί δεν πρέπει να ανησυχούμε καθόλου. Αυτομάτω εμφανίστηκε και η λύση μαζί με το πρόβλημα, φίλε και φίλοι, γιατί η γνωστή εταιρεία του Άλεκ Μπουρλά δήλωσε και ενημέρωσε ότι το τσιμπηματάκι που έχει κάνει το επικυροποιημένο για την παραλλαγή Έρης είναι πολύ αποτελεσματικό και οι δοκιμές που έχουν γίνει ως τώρα δείχνουν ότι έχει εξουδετερωτική δράση για την παραλλαγή Έρης. Αντιστοίχως υπάρχουν και οι άλλες κατασκευαστικές εταιρίες οι οποίες έχουν και αυτές το καινούριο τσιμπηματάκι. Βλέπετε λοιπόν λύσεις υπάρχουν. Βγαίνει πρώτα η παγόνη, βγαίνει ο Βασιλακόπουλο, βγαίνουν τα δημοσιεύματα με τα νούμερα, με αυτή την ανησυχία και μετά έρχονται οι εταιρείε. Είπαμε, γι' αυτό δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Πάμε τώρα στο θέμα με τι νέε ταυτότητε. Όπω είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, για όσου δεν το παρακολούθησαν, θα το επαναλάβουμε πολύ σύντομα και περιεκτικά. Στο διαδίκτυο έχει ξεκινήσει ήδη η προετοιμασία για δύο μεγάλα συλλαλητήρια διαμαρτυρίας, 3. 9 στη Θεσσαλονίκη, 7 το απόγευμα και αντιστοίχω 10 του ίδιου μήνα, πάλι την ίδια ώρα, στην Αθήνα. Ο πρώην Μητροπολίτη Καλαβρίτων Αμβρόσιο, που είναι γνωστό για τον πολύ αιχμηρό του λόγο, τα λέει έξω από τα δόντια και πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει και ακραίο, έγραψε για τι νέε ταυτότητε μεταξύ άλλων και τα εξή. Ο διάβολο χορεύει. Σε λίγο θα μα δηλητηριάσουν με τι νέε ταυτότητε. Στη συνέχεια μιλάει για το ότι πρέπει να πάρουμε τα πνευματικά μας όπλα, να ρίξουμε προειδοποιητικές βολές στον αέρα, εννοεί για αυτό που συμβαίνει, ενώ αναφέρθηκε και σε διάφορα επώνυμα πρόσωπα, πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους, εκπροσώπους των κομμάτων, αλλά κατά συνέπεια και στην Εκκλησία, γιατί μιλάει για μερικούς εκκλησιαστικούς ηγέτες που υπηρετούν την πλάνη. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε ότι αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματη ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, είναι πάρα πολύ απλό. Με ένα κλικ θα πατήσετε εκεί που λέει εγγραφή και ακολούθως θα πατήσετε και το καμπανάκι μετά για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις που θέλετε εσείς από αυτό το κανάλι. Αν έχετε γραφτεί, ελέγξτε παρακαλώ πολύ. Αν παραμένετε και γραμμένοι και αν κάνετε σωστά τη διαδικασία. Από εμένα, μια πολύ καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Για χαρά.